Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πάμε να δούμε μαζί τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Εξελίξεις στο Κυπριακό προαναγγέλιο Νίκος Κοτζιάς. Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τη Νέα Γενέβη. Γραπτή διαβεβαίωση ΕΙΤΕ πως θα είναι έτοιμο το έγγραφο για την ασφάλεια. Κρίσιμη και καθοριστική η δεύτερη Γενέβη, λέει ο Άντρος Κυπριανού. Ανησυχίες πως θα ασκηθούν πιέσεις εν αναμονή γεωτρήσεων από τον ενδιάμεσο. Εθνικό Συμβούλιο συγκαλεί ο Πρόεδρος μετά την τριμερή της Θεσσαλονίκης. Δεν άρεσαν στο Ακέλη αναφορές Σπανού για λιγότερο κράτος και ελεύθερη αγορά. Μην θεωρείτε δεδομένη την στήριξη μέχρι τέλους, σχολιάζει ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος. Ισραηλοί κομάντο στα βουνά του Τρόδους. Μεγάλη κοινή άσκηση με δυνάμεις της Εθνικής Φρουράς. Την ώρα που η Άγκυρα συνεχίζει τις προκλήσεις. Κόλλησαν στα μαθηματικά υποψήφοι για μια θέση στην αστυνομία και την πυροσβεστική. Σχεδόν 2.000 στα Θρανία με όνειρο μια θέση στο ΣΟΜ. Αντίστροφη μέτρηση για τη νέα μετάβαση στη Γενέβη και τη συνέχιση της διάσκεψης για την Κύπρο. Οι προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων μερών επικεντρώνονται στην παρούσα φάση, στην κατάρτιση του κοινού εγγράφου, η ολοκλήρωση του οποίου πριν τις 28 του μήνα αποτελεί κόκκινη γραμμή για την ελληνοκυπριακή πλευρά. Την ίδια ώρα η Τουρκία συντηρεί την ένταση στην Κυπριακή ΑΟΣ εκδίδοντας δύο νέες ναύτεξ. Τα Ηνωμένα Έθνη γύρισαν και επίσημα την κλεψίδρα που οδηγεί στη Νέα Γενέβη και ο Εσπεν Μπαρθέντε επιδίδεται σε έναν αγώνα δρόμου για την κατάρτιση του κοινού εγγράφου οδηγό της διαπραγμάτευσης για την ασφάλεια και τις εγγύησεις πριν από την 28 Ιουνίου. Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν λάβει γραπτές διαβεβαιώσεις ότι το έγγραφο θα κλείσει πριν από τη νέα μετάβαση στη Γενέβη. Εν τούτοις, ο εκπρόσωπος του Αντώνιο Γκουτέρες δεν ήταν σε θέση να δεσμευτεί δημοσίως. That is an agenda, the security issues is an agenda on the conferences. Σε κάθε περίπτωση, οι πηγές της ελληνοκυπριακής πλευράς εμένουν στο ότι προτού κλείσει το κοινό έγγραφο δεν έχει Γενέβη. Εκεί θα φάσει το βάρος του το προεδρικό, στο οποίο έχουν ήδη αρχίσει οι διεργασίες σε πολιτικό και τεχνοκρατικό επίπεδο, τόσο για το περιεχόμενο του εγγράφου, όσο και για την προετοιμασία της διάσκεψης. Η διαδικασία θα κυλήσει στα πρότυπα της πρώτης φάσης της διάσκεψης στη Γενέβη τον περασμένο Γενάρη. Τα εισιτήρια που θα εκδοθούν θα είναι χωρίς επιστροφή και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη προτίθενται να παραμείνουν στην ελβετική πολυπρόσωπη πόλη των διπλωματών για όσο χρειαστεί. Στόχος παραμένει η επίτευξη καθολικής συμφωνίας. Οι διαπραγματεύσεις θα γίνουν στην Ευρωπαϊκή Έδρα του ΟΗΕ και σε ό,τι αφορά στο κεφάλαιο της ασφάλειας, οι εγγυήτριες δυνάμεις θα εκπροσωπηθούν σε πρώτη φάση σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών. Στην εναρκτήρια τελετή της 28ης Ιουνίου θα παρίσταται και ο Αντώνιο Γκουτέρες. Στη σκιά των καταιγιστικών εξελίξεων, ο Αβεροφινοφίτου είχε τα ξημερώματα ώρα Κύπρου στη Νέα Υόρκη, συνάντηση με τον βοηθό γενικό γραμματέα του ΟΗΕ αρμόδιο για πολιτικές υποθέσεις, Τζέφρι Φέλτμαν. Στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν το θέμα της ασφάλειας και των εγγύησεων, με τον πρόεδρο του ΔΣ να επαναδιατυπώνει τις θέσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς για κατάργηση των επεμβατικών δικαιωμάτων και αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων. Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκαν και οι συναντήσεις που είχε με τους μόνιμους αντιπροσώπους των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Εξάλλου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ολοκλήρωσε χθες βράδυ ώρα Κύπρου τις επαφές του στις ΗΠΑ με συνάντηση που είχε με αντιπροσωπεία της Αμερικανο-Ισραηλινής Επιτροπής Δημοσίων Υποθέσεων. Την εκτίμηση ότι θα υπάρξουν νέες εξελίξεις στο Κυπριακό εξέφρασε μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΑΕ ο Νίκος Κοτζιάς. Κλήθης να σχολιάσει τα αποτελέσματα των Βρετανικών εκλογών, έστειλε εκ νέου μήνυμα στο Λονδίνο για το Κυπριακό. Και να θυμούνται πάντα οι Βρετανοί αυτό που τους λέω, ότι από τις τάσεις απέναντι στο Κυπριακό θα εξαρτηθούν και πάρα πολύ δικοί μας χειρισμοί σε ζητήματα μεγάλου δικού τους ενδιαφέροντος. Εκεί, επειδή εσείς μου δίνατε την πάσα, έχουμε εξελίξεις. Θα έχουμε νέες εξελίξεις. Αλλά θέλει μεγάλη συζήτηση. Παραλύλησε τις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό με το ενδεχόμενο δημιουργίας κουρδικού κράτους σε συνάρτηση με τον ρόλο της Τουρκίας. Εγώ γενικά θέλω να πω, επειδή η Τουρκία αντιτίθεται σε αυτά όλα, mm-hmm. είναι δικαίωμά τους και επιλογή της εξωτερικής πολιτικής, ότι θα παρακαλούσαν σε όλες αυτές τις χώρες οι Κούρδοι να έχουν τα δικαιώματα που έχει την πρόθεση να αποδώσει η Κυπριακή Δημοκρατία στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Διότι κάποτε πρέπει να συγκρίνουμε τι διεκδικούν κάποιοι
πάνω στη Μεγαλόνισο και την ίδια τεθυμένη να δώσουν σε πολύ μεγαλύτερες δικές τους κοινότητες στο εσωτερικό τους. Στο μεταξύ, πιστή στο ραντεβού της με τις προκλήσεις παραμένει η Άγκυρα από ενόψη της νέας μετάβασης στη Γενέβη στην νέο σκηνικό έντασης. Μια μέρα μετά την επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού Ενέργειας στον Μπαρπαρός, η Τουρκία εξέδωσε δύο νέες οδηγίες Ναύτεξ, δεσμεύοντας περιοχές εντός της Κυπριακής ΑΟΣ. Πρόκειται για δύο περιοχές στα νοτιοδυτικά του νησιού και περίπου 12 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Πάφου. Η πρώτη οδηγία αφορά σε υποβρύχιες δραστηριότητες από τις 12 μέχρι τις 14 του μήνα, ενώ η δεύτερη σε ασκήσεις με πραγματικά πυρά στις 14 του μήνα. Βρίσκεται σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, το 12ο Κυπρορωσικό Φεστιβάλ. Εκεί βρίσκεται ο Χριστόφορος Χριστοφή. Λίγο νωρίτερα, γύρω στις 7, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Χριστόφορο βρέθηκε εκεί, απίθυνε τον χαιρετισμό του και φυσικά αναφέρθηκε και στο Κυπριακό, αλλά και στο ρόλο που παίζει και μπορεί να παίξει η Ρωσία στις προσπάθειες για επίλυσή του, έτσι δεν είναι? Σωμά, πριν από λίγο ανέβηκε στο βήμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε μια ομιλία μέσω της οποίας θέλησε να στείλει ποικίλα μηνύματα προς τη Μόσχα, προς τη Ρωσία για αυτή τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη χώρα μας και τη Ρωσία. Αναφέρθηκε στις διμερείς σχέσεις λέγοντας ότι βρίσκονται σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο. Αναφέρθηκε στους ιστορικούς δεσμούς που συνδέουν τις δύο χώρες, ως επίσης τους θρησκευτικούς, τους πολιτικούς και πολιτιστικούς, σε ένα ευρύ φάσμα πτυχών. Και ευχαρίστησε τη Ρωσία για τη στάση αρχών που τηρεί στο Κυπριακό για μια λύση βασισμένη στα ψηφίσματα του ΟΗΕ και στο διεθνές δίκαιο. Αναφορές είχε θέμα και στην οικονομία, ευχαριστώντας τη Ρωσία για την ψήφο εμπιστοσύνης που δίδει τα τελευταία χρόνια στην κυπριακή οικονομία. Και από εκεί και πέρα επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που μετέδωσε πρώτος ο Αλφα μετά την επίσκεψη του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών στην Κύπρο, ότι επίκειται ανταλλαγή επίσκεψης στο ανώτατο επίπεδο με την Ρωσία, δηλαδή είτε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί εντός των επόμενων μηνών στη Μόσχα, είτε θα αναμένουμε τον Πρόεδρο ή τον Πρωθυπουργό της χώρας για επίσκεψη στην Κύπρο. Είναι κάτι που αναμένεται να διευθερηθεί εντός του αμέσως επόμενου διαστήματος. Μάλιστα. Χριστόφορε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, κρίσιμη και καθοριστική δεύτερη Γενέβη, τονίζει ο Γενικός Γραμματείας του ΑΚΕΛ. Ανησυχίες πως θα ασκηθούν πιέσεις εν αναμονή γεωτρήσεων, λένε τα κόμματα του ενδιάμεσου. Εθνικό Συμβούλιο συγκαλεί ο Πρόεδρος μετά την τριμερή της Θεσσαλονίκης. Η οριστικοποίηση της νέας Γενέβης φέρνει δονήσεις στο πολιτικό σκηνικό. Στο τέλος να με ρωτήσει. Τα κόμματα κύκλωσαν στην ατζέντα τους την 28 Ιουνίου και μπήκαν στα χαρακόμματα. Ο άντρος Κυπριανού χαρακτηρίζει κρίσιμη και καθοριστική για το μέλλον του τόπου τη νέα διάσκεψη. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει η κατάλληλη προετοιμασία έτσι ώστε μεταβαίνοντας στη Γενέβη οι πιθανότητες επιτυχίας να είναι πολύ περισσότερες από μια πιθανή αποτυχία. Ειλικρινά δεν μπορώ να διανοηθώ τι θα συμβεί αν και εφόσον υπάρξει μια αποτυχία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ ανέδειξε τη σημασία της νέας διάσκεψης και στους πολίτες που συγκεντρώθηκαν για άλλη μια φορά στο τέλος της Λίδρας, ζητώντας την επανένωση της Κύπρου. Την ίδια ώρα, τα κόμματα των διάμεσων ανησυχούν για το τι θα συναντήσει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης στη Νέα Γενέβη. Όπως έχει διαμορφωθεί το σκηνικό και με δεδομένες τις αδιάλακτες θέσεις της Τουρκίας, την επιθετικότητα Ερντογάν που την εκφράζει και στη γειτονική περιοχή, δεν μπορεί να οδηγηθούμε σε μια καλή λύση ως αποτέλεσμα της διάσκεψης. Την ετοιμασία του εγγράφου AID αναμένουν οι οικολόγοι για να καταλήξουν σε συμπεράσματα. Σε αυτό το έγγραφο καταγράφεται η θέση της Τουρκίας ότι επιμένει σε εγγυήσεις και σε ξένα στρατεύματα. Φοβάμαι ότι η Γενέβη είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Είναι καιρός, έστω και την ιστάτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να συνειδητοποιήσει την σκληρή πραγματικότητα και τους κινδύνους που παραμονεύουν σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Νίκος Αναστασιάδης πάει στη Γενέβη να διαπραγματευθεί λίγο πριν έναρξη της γεώτρησης της Total. Δεν ξέρει ότι θα του βάλουν νέο πιστόλι στο κόρταφο για τις γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ. Πάντως το Εθνικό Συμβούλιο δεν πρόκειται να συγκληθεί μέσα στις αμέσως επόμενες μέρες, καθώς ο Πρόεδρος Αναστασιάδης μεταβαίνει στο Λίβανο και αμέσως μετά στην τριμερή της Θεσσαλονίκης για την ενέργεια Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ. Μένουμε στα του Κυπριακού, κυρίες και κύριοι. Μαζί μας είναι ο αρχισυντάκτης ειδήσεων Γιώργος Γεωργιάδης, καθώς έχουμε νέες τοποθετήσεις Ακιντζή όσον αφορά
ασφαλεία και εγγύησης. Έτσι είναι ακριβώς και έχουν σημασία, Θωμά, καθώς πλησιάζουμε πλέον προς τη Νέα Γενέβη. Άρχισε αντίστροφη μέτρη ουσιαστικά. Ο κ. Ακεντζή μιλούσε σε μια εκδήλωση στα κατεχόμενα και είπε πως δεν μπορεί να αποτελεί αφετηρία η πλήρης αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων και βεβαίως η κατάργηση των εγγύησεων. Αυτό είναι αναμενόμενο. Είναι θέσεις τις οποίες θα ακούσουμε πάρα πολλές φορές μέχρι τη Γενέβη. Είναι οι θέσεις τις οποίες εκφράζει και η Άγκυρα. Είναι γνωστό πως αυτή την ώρα γίνονται διάφορες διαβουλεύσεις, διάφορες διεργασίες και επεξεργασία μιας ή και πολλών φόρμουλων για να βρεθεί μια άκρη στην ασφάλεια και τις εγγυήσεις. Το starting point λοιπόν της άλλης πλευράς είναι αναμενόμενο ότι δεν μπορεί να αποτελεί αφετηρία της οποιασδήποτε διαπραγμάτευσης η πλήρης αποχώρηση. Από εκεί και πέρα θα γίνει μια σκληρή διαπραγμάτευση όπως όλα δείχνουν στην Γενέβη, η οποία θα κρίνει βεβαίως και πολλά για την κατάληξη της όλης διαδικασίας. Θα πρέπει πάντως να πούμε, Θωμά, πως ο Τουρκοκύπριος ηγέτης είπε πως μπορούμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες στη Γενέβη, πως η τουρκοκυπριακή πλευρά πάει με καλή θέληση και εξέφρασε βεβαίως την ελπίδα πως αυτό θα πράξει και η ελληνοκυπριακή πλευρά. Γενικά υπάρχει ένα, θα λέγαμε, θετικό κλίμα μετά την ένταση που υπήρξε ανάμεσα στις δύο πλευρές με όσα προηγήθηκαν με το ενωτικό δημοψήφισμα, με όλα αυτά τα οποία δημιούργησαν. Χάλασε το κλίμα, χάθηκε ένα μέρος του momentum. Πάμε λοιπόν σε μια νέα Γενέβη, σε μια πολύ κρίσιμη φάση του Κυπριακού, η οποία θα δείξει κατά πόσο φτάνουμε επιτέλους σε μια λύση του προβλήματος μετά από τόσα πολλά χρόνια. Μάλιστα. Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέχρι τη Δευτέρα έχουν περιθώρια τα κόμματα να καταθέσουν τροπολογίες στα νομοσχέδια της αυτονόμησης των νοσηλευτηρίων και του ΓΕΣΥ. Η μάχη που ξέσπασε τα περασμένα 24 ώρα μετά το tweet του Παμπορίδη για τον πολιτικό αρχηγό Ιούδα συνεχίστηκε και σήμερα με όλα τα κόμματα να δηλώνουν για ακόμη μια φορά ότι θα ψηφίσουν τα νομοσχέδια. Τα ψέματα τελειώνουν τη Δευτέρα για το πολύπαθο ΓΕΣΥ. Όλα τα κόμματα έχουν προθεσμία μέχρι το μεσημέρι για να καταθέσουν τυχόν τροπολογίες για τα τρία νομοσχέδια αυτονόμησης και ΓΕΣΥ. Υπενθυμίζεται ότι όλα τα κόμματα στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Υγείας δήλωσαν ότι δεν θα καταθέσουν τροπολογίες ώστε να οδηγηθούν ομόφωνα τα νομοσχέδια στην Ολομέλεια για ψήφιση. Το πολεμικό κλίμα που ξέσπασε πάντως μετά το τιτίβισμα Παμπορίδη για Ιούδες δεν λέει να κοπάσει. Η διαμάχη συνεχίζεται και σήμερα με τον Δύση να τοποθετείται ανοιχτά υπέρ της στήριξης των νομοσχεδίων και να υπενθυμίζει προς όλους πως είναι χάρη στην πρωτοβουλία της κυβέρνησης που έφτασαν τα πράγματα μέχρι το τέλος. Παρά τα όσα συνέβησαν στο προσκήνιο, αλλά και στο παρασκήνιο τις τελευταίες ώρες, αναφορικά με το ΓΕΣΥ, η ουσία είναι ότι σε μία εβδομάδα από σήμερα η Κύπρος θα σταματήσει να αποτελεί την εξαίρεση στον ευρωπαϊκό χώρο σαν χώρα που δεν διαθέτει εθνικό σύστημα υγείας. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Το ίδιο θα πράξει και το ΑΚΕΛ, αφού σύμφωνα με το Γενικό Γραμματέα του κόμματος, ο ρόλος του στη διαμόρφωση των νομοσχεδίων ήταν πρωταγωνιστικός. Και να έγινε προσέγγιση προς το ΑΚΕΛ, δεν πρόκειται το ΑΚΕΛ να διαφοροποιήσει τη στάση του. Η απάντησή μας και η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Δεν θα δεχτούμε τις όποιες τροποποιήσεις επιδιωχτούν στο γενικό σχέδιο όπως έχει διαμορφωθεί. Υπέρ της ψήφισης των νομοσχεδίων τάσσονται και οι οικολόγοι καθώς και η Συμμαχία Πολιτών. Έχουμε αντισταθεί σε αυτές τις πιέσεις και είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε τα νομοσχέδια την ερχόμενη Παρασκευή. Πρέπει ήδη να μιλάμε για την επόμενη μέρα. Με ικανοποίηση παρατηρούμε ότι τις τελευταίες ώρες όσοι σκόπευαν να βάλουν τρικλοποδιές στην υπερψήφιση του νομοσχεδίου του ΓΕΣΥ φαίνεται να υποχωρούν μπροστά στη λαϊκή κατακραυγή. Η αλληλεγγύη, παρόλο που αναγνωρίζει και γνωρίζει τις ανεπάρκειες των νομοσχεδίων, θα τα στηρίξει και θα τα υπερψήφισει. Μέχρι τη Δευτέρα το μεσημέρι θα φανεί κατά πόσο τα κόμματα θα κρατήσουν τις θέσεις τους υπερψηφίζοντας τα νομοσχέδια. Δείτε, κυρίες και κύριοι, σε λίγο. Ισραηλινή κομάντο στα βουνά του Τρόδους. Μεγάλη κοινή άσκηση με δυνάμεις εθνικής φρουράς την ώρα που η Άγκυρα συνεχίζει τις προκλήσεις. Για λιγότερο κράτος και ελεύθερη αγορά μίλησε ο Μάικ Σπανό στη τηλεοπτική του συνέντευξη. Αναφορές οι οποίες δεν φαίνεται να ικανοποίησαν το ΑΚΕΛ λίγες μόνο ώρες μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής να προτείνει το όνομά του στη βάση του κόμματος. Η υποψηφιότητα δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, υπέδειξε ο Άνδρος Κυπριανού. Χρειάζονται μηχανισμοί μετάδοσης της ισχύως της μηχανής στους τροχούς. Ναι. Αυτή την ικανότητα θέλω να σας πω ότι την κατέχω. Την ελεύθερη οικονομία όμως θα υποστηρίξετε. Ασφαλώς. Ασφαλώς. Και το λιγότερο κράτος. Και το λιγότερο κράτος και, και τους πιο χαμηλούς φόρους. Αυτές ακριβώς οι αναφορές του Μάικ Σπανού σε συνέντευξή του στο ΣΥΓΜΑ έφεραν σύννεφα στην Εζεκία Παπαϊωάννου.
Τόσα που ανάγκασαν τον άντρο Κυπριανού να αφήνει παράθυρο ανοιχτό ως προς την τελική επικύρωση της υποψηφιότητας. Υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία θέλω να ξεκαθαρίσουμε. Να επαναλαμβάνω ότι τίποτε δεν έχει αποφασιστεί ακόμα. Είμαστε σε μια διαδικασία όπου τα ζητήματα θα συζητηθούν στην κομματική βάση. Προτού πάμε στο έκτακτο συνέδριο, πρέπει να ξεκαθαρίσουν οι αρχές πάνω στην οποία θα στηρίξει την υποψηφιότητα τον κύριο Σπανός. Σας διαβεβαιώ ότι με πιο χαμηλούς φόρους και με πιο μικρό κράτος μπορεί να αυξήσεις τις δαπάνες για την πρόνοια και την στήριξη των ευπαθών ομάδων. Μάλιστα. Είναι πιο αποδοτικό το σύστημα της ελεύθερης αγοράς από το σύστημα της συγκεντρωτικής αντιμετώπισης της οικονομίας. Αν δεν συμφωνούμε πραγματικά, ναι, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Οι συζητήσεις που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα μαζί του μας καθησυχάζουν στα σημαντικά ζητήματα. Όπως είπα προηγουμένως όμως, αυτά θέλουμε να τα δούμε να εκφράζονται μέσα στο έγγραφο τις αρχές, τις διακηρυκτικές που θα κάνει όταν θα εξαγγείλει την υποψηφιότητα. Η υποψηφιότητα Σπανού έχει ήδη τεθεί ενώπιον της βάσης του κόμματος. Στόχος είναι, όπως το ΑΚΕΛ, καταλήξει σε υποψήφιο μέχρι τις αρχές Ιουλίου. Πάντως, η συνέντευξη Σπανού δείχνει πως υπάρχει ακόμη δρόμος για ταυτόσιμες θέσεις σε βασικά ζητήματα. Ακόμη ένα επεισόδιο πνιγμού, όπως φαίνεται λουόμενο, σημειώθηκε στην περιοχή του Πρωταρά. Εντοπίστηκε ένα επιπλέον αίσθητο το πρωί. Θα συνδεθούμε μέσω Skype με την Κατερίνα Ιωάννου για να μας δώσει τις θλιβερές λεπτομέρειες. Κατερίνα, σε χαιρετώ. Καταρχήν, έχει διευκρινιστεί, είναι ο θάνατος του άτυχου άνδρα, είναι από πνιγμό? Καλησπέρα, Θωμά, κυρίες και κύριοι. Φαίνεται ότι πρώτης όψεως οι γιατροί διαπιστώνουν καρδιακή προσβολή. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια θα διαφανούν κατά την ενομισμένη νεκροτομή. Όμως, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όπως είπες και εσύ, σε τραγωδία κατέληξε τον μπάνιο για 77χρονο στην θαλάσσια περιοχή Γιάννα Μαρή στον Πρωταρά. Γύρω στις 9 το πρωί προκλήθηκε αναστάτωση στην παραλία όταν λουόμενοι είδαν τον άνδρα σε απόσταση λιγότερη του ενός μέτρου μέσα στο νερό να χάνει τις αισθήσεις του και να επιπλέει στη θάλασσα. Πανικόβλητοι έτρεξαν να τον ανασύρουν ενώ ο 77χρονος είχε ακόμη τις αισθήσεις του. Ενημερώθηκε ασθενοφόρο το οποίο μετέβη στη σκηνή και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώς του. Οι γιατροί, να πούμε, Θωμά, κυρίες και κύριοι, κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να τον κρατήσουν στη ζωή, αλλά μάταια, με αποτέλεσμα να χάσει τη μάχη. Οι γιατροί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για καρδιακό επεισόδιο. Ωστόσο, όπως έχουμε αναφέρει, τα ακριβή αίτια θα διαφανούν κατά την ενομισμένη νεκροτομή. Και να πούμε, Θωμά, ο Θανών είναι ο Γιώργος Σοφρονίου από τη Λευκοσία, 77 ετών. Ωστόσο, οι εξετάσεις της αστυνομίας συνεχίζονται. Θωμά. Μάλιστα. Είναι Κύπριος. Τελικά, συλληπιτήριά μας στους οικείους. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Κομάντος από το Ισραήλ θα βρεθούν στο Τρόδος από αύριο μέχρι τις 14 Ιουνίου για τη μεγαλύτερη κοινή στρατιωτική άσκηση μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ. Η άσκηση και η κάθοδος των κομάντος του Ισραηλινού στρατού γίνεται στη σκιά της τουρκικής προκλητικότητας στην Κυπριακή Αίγουσα. Η Ισραηλινή παρουσία ειδικών κομάντος καταγράφεται τις τελευταίες ώρες. Από χθες άρχισαν να καταφθάνουν στο αεροδρόμιο της Πάφου, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΛΦΑ, ελικόπτερα Black Hawk των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, εν ώψη της μεγαλύτερης μέχρι σήμερα στρατιωτικής άσκησης που έχει πραγματοποιηθεί μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ. Αυτή αναμένεται να διεξαχθεί από αύριο μέχρι την Τετάρτη 14 Ιουνίου στην οροσειρά του Τρόδους. Η άσκηση θα διεξαχθεί στις περιοχές Χιονίστρα, Πάνω Πλάτρες και στο κεντρικό τμήμα του Τρόδους. Τα σενάρια της άσκησης έχουν να κάνουν με κατάληψη και απελευθέρωση χωριών, καθώς και διαβίωση υπό δύσκολες συνθήκες. Στην άσκηση αναμένεται να λάβουν μέρος επιθετικά ελικόπτερα του Ισραήλ, καθώς και αεριοθούμενα μαχητικά αεροσκάφη. Εξάλλου, στην άσκηση θα λάβουν μέρος και δυνάμεις εθνικής φρουράς με αιχμή του δόρατος της δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων. Κατά αυτόν τον τρόπο, η τριμερή συνεργασία Κύπρου-Ισραήλ-Ελλάδας φαίνεται να επεκτείνεται ραγδαία σε αμοιβαίως επωφελείς τομείς της άμυνας και της ασφάλειας. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΛΦΑ, οι 400 Ισραηλινοί κομάντος που καταφθάνουν στην Κύπρο θα παραμείνουν στο κέντρο της Πάφου, ενώ υπάρχει τεράστια κινητοποίηση από πλευράς Εθνικής Φρουράς. Η άσκηση και η κάθοδος των ειδικών δυνάμεων του Ισραηλινού στρατού γίνεται στη σκιά της τουρκικής προκλητικότητας απέναντι στους ενεργειακούς σχεδιασμούς της Λευκοσίας στην Κυπριακή ΑΟΣ.
Στην κρίση στον Αραβικό κόλπο θα πάμε τώρα. Την τακτική του μαστιγίου και του καρότου επιλέγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στο Κατάρ. Αντίθετα, σταθερός σύμμαχος του Εμιράτου παραμένει ο Ερντογάν, ο οποίος συνεχίζει την αποστολή στρατού, τροφίμων και φαρμάκων. Με πολεμικά αεροσκάφη και πλοία θα ενισχύσει η Τουρκία τις δυνάμεις στη βάση της στο Κατάρ εκτός από τους στρατιώτες που αναμένεται να φτάσουν στην περιοχή σύμφωνα με τη Χουριέτ. Με αυτόν τον τρόπο, ο Ερντογάν θα βρίσκεται στο μαλακό υπογάστριο ενός μελλοντικού ανεξάρτητου Κουρδιστάν. Αμερικανın Κατάρ'daki üssü sizi niye rahatsız etmiyor? Orada başka ülkelerin üsleri de var. Onlar sizi niye rahatsız etmiyor? Η Τουρκία θέλει να είναι στενός ενεργειακός σύμμαχος του Κατάρ. Οι δύο χώρες με κατοίκους κυρίως Σουνίτες βρίσκονται στο ίδιο στρατόπεδο όσον αφορά τις μεγάλες κρίσεις στον αραβικό κόσμο και η Άγκυρα έχει αναλάβει να εκπαιδεύσει τον στρατό του Εμιράτου. Kusura bakmayın. Biz Katar'a her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Οι Τούρκοι θέλουν να εμφανιστούν ως διαμεσολαβητές αλλά δεν μπορούν, τονίζει στο ραδιόφωνο του Αλφα ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Ο Ερντογάν και η Τουρκία θέλουν να εμφανιστούν ως διαμεσολαβητές, ένα ρόλο που εμείς τον έχουμε, αλλά δεν μπορεί να το κάνουν διότι θεωρούνται ότι είναι ταυτισμένοι με το Κατάρ και με τους αδελφούς μουσουλμάνους από τις χώρες που βρίσκονται από την άλλη μεριά. Αποκλιμάκωση της κατάστασης ζητά η Ρωσία, αλλά ξεκαθαρίζει ότι συνεχίζει το διάλογο με το Κατάρ για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Однако нас не может радовать ситуация, когда отношения между нашими партнерами ухудшаются. Η Ουάσιγκτον από τη μια ζητά από τα αραβικά κράτη να χαλαρώσουν τον αποκλεισμό του Κατάρ, από την άλλη απαιτεί από το Εμιράτο να σταματήσει εδώ και τώρα να χρηματοδοτεί τρομοκρατικές οργανώσεις. We ask Qatar and other nations in the region to do more and do it faster. Θα πρέπει να υπάρξει σύνεση, διαμηνύει η Γερμανίδα καγκελάριος Μέρκελ. Meinungen trennen, aber es wird nur politische Lösungen geben, wenn alle miteinander im Kontakt sind. Darauf. Αν ίσχυε για την κατάσταση στον κόλπο, εμφανίζεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, η ίδρυση κουρδικού κράτους στο βόρειο Ιράκ παραμένει ο μεγαλύτερος εφιάλτης του Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος, απομονωμένος πλέον, συνεχίζει τις αψυχολογικές κινήσεις, όπως είδατε και στο προηγούμενο ρεπορτάζ. Η γέννηση ενός νέου κουρδικού κράτους στο βόρειο Ιράκ είναι πρώτο πυλόν, εκτιμούν οι διεθνολόγοι. Το σενάριο να επεκταθεί παίρνοντας εδάφη από την Τουρκία, το Ιράν και τη Συρία, εξασφαλίζοντας και έξοδο προς τη Μεσόγειο, θα αποτελέσει τον νέο εφιάλτη του Ερντογάν και θα προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλη την περιοχή. Έχει αρχίσει ήδη μια αλυσιδωτή αντίδραση της κουρδικής κρατογενέσεως στην περιοχή. Αυτή η αλυσιδωτή αντίδραση μοιραία κάποια στιγμή θα καταλήξει στο εσωτερικό της Τουρκίας. Αυτή η κουρδική κρατογένεση εξυπηρετεί και τους Αμερικανούς, εξυπηρετεί και τους Ισραηλινούς, εξυπηρετεί και τους Ρώσους. Συνεπώς η Τουρκία θα έχει να αντιμετωπίσει πολύ σοβαρά προβλήματα. Οι εθνικιστικές κορώνες του Ερντογάν θα ενταθούν, προβλέπουν οι αναλυτές, με στόχο το εσωτερικό της χώρας του και τη συσπήρωση γύρω του όλων των ακραίων δυνάμεων. Είναι προφανές ότι είναι κάτι που θα ενοχλήσει πολύ την Τουρκία, η οποία δεν θέλει να βλέπει ανεξάρτητες κουρδικές οντότητες να λειτουργούν στον περιγυρό της. Η Τουρκία βρίσκεται σε πανικό. Απομακρύνοντας τους Γερμανούς, έρχεται απέναντι σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δημιουργώντας γέφυρες στρατιωτικές με το Κατάρ και προβολή ισχύως στο Κατάρ, έρχεται σε απευθείας αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Επαληθεύει τη θέση εκείνων που την θέλουν να χρηματοδοτεί και να ενισχύει την οργάνωση των αδερφών μουσουλμάνων και τα λοιπά τζιχαντιστικά στοιχεία. Το κουρδικό κράτος όμως βάζει φωτιά και στον ενεργειακό χάρτη. Θα υπάρξει προσπάθεια των Κούρδων του Ιράκ να στείλουν απευθείας τα κοιτάσματα στο εξωτερικό και εκεί πιθανότατα η Τουρκία θα προσπαθήσει να παρέμβει. Τα μέτωπα πληθαίνουν για την Τουρκία. Η κίνηση Ερντογάν να στείλει στρατό στο Κατάρ προκαλεί εύλογη απορία για τους πραγματικούς τους στόχους. Θα την χαρακτήριζα ως παντελώς ατυχή, αψυχολόγητη, φεδρή και επικίνδυνη. Θεωρεί όμως ότι υπάρχει ένα ευρύτερο σχέδιο στην περιοχή Αμερικανο-Ισραηλινής εμπνεύσεως, το οποίο στοχεύει στο να διώξει τις κυβερνήσεις και τη δικιά του στην Τουρκία και την κυβέρνηση του Κατάρ και να βάλει
κυβερνήσεις φύλλα προσκύμενες προς τη Σαουδική Αραβία. Δείτε κυρίες και κύριοι σε λίγο. Κόλλησαν στα μαθηματικά υποψήφοι για μια θέση στην αστυνομία και την πυροσβεστική. Σχεδόν 2.000 στα Θρανία με όνειρο μια θέση στο σώμα. Σοβαρά επεισόδια στιγμάτισαν τον ποδοσφαιρικό αγώνα της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στη Βοσνία. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, Βόσνοι ποδοσφαιριστές επιτέθηκαν στους διεθνείς, ενώ ο βοηθός προπονητής των γηπεδούχων έριξε γροθιά στον Γιάννη Γιαννιώτα, με αποτέλεσμα να χάσει ένα δόντι. Εικόνα σοκ στο γήπεδο της Βοσνίας λίγα λεπτά μετά τη λήξη αναμέτρησης. Ο βοηθός προπονητή των Βόσνιων ρίχνει μπουνιά στον Γιάννη Γιαννιώτα. Ο Έλληνας διεθνής χάνει ένα του δόντι. Ακολουθούν συμπλοκές μεταξύ των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων. Πήγε ο ίδιος να χωρίσει από ό,τι μου είπε το Μανολά με τον Τζέκοπ και ο βοηθός προπονητής της Βοσνίας για ακόμη μια φορά, τα κάνει και στο Καραϊσκάκι και τα κάνει και σήμερα. Το χτύπησε μπουνιά. Ευελπιστώ η UEFA να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Όλα ξεκίνησαν μετά τη λήξη του αγώνα και την πολύτιμη ισοπαλία που απέσπασε η εθνική μας ομάδα. Ο προπονητής των Βόσνιων, Μεχμέτ Μπαζάρεβιτς, φέρεται να βρει στο Στέφανο Καπίνο. Ακολουθεί η λεκτική διαμάχη ανάμεσα στους συμπαίκτες της Ρώμα, Κώστα Μανολά και Έντιν Τζέκο. Τότε ο Βόσνιος επιθετικός πιάνει από το λαιμό τον Έλληνα άσο. Ο βοηθός προπονητή της Βοσνίας κινείται για να χτυπήσει τον Γιαννιώτα. Εκείνος προσπαθεί να τον αποφύγει και τότε τον γρονθοκοπεί. Ο Έλληνας μέσος σε έξαλλη κατάσταση διαπιστώνει πως έχει χάσει ένα του δόντι. Η ένταση μεταφέρθηκε και στις εξέδρες του γηπέδου. Με το τελευταίο σφύριγμα του Ιταλού διαιτητή Νίκολα Ριτσόλη, Βόσνιοι οπαδοί κινήθηκαν προς το μέρος των λιγοστών Ελλήνων φιλάθλων. Παρέμβαση της αστυνομίας απέτρεψε τα χειρότερα, ενώ οι Έλληνες διεθνείς έτρεξαν προς την πλευρά των φιλάθλων μας για να ηρεμήσουν την κατάσταση. Δεν πρέπει να γίνονται αυτά στον αγωνιστικό χώρο. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός, γιατί πάνω απ' όλα παίζουμε ποδόσφαιρο και δεν έχουμε πόλεμο. Σε επίσημη καταγγελία στην UEFA για τα όσα συνέβησαν στο γήπεδο της Ζένιτσα, προχώρησε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Η Βοσνία περιμένει βαριά τιμωρία, αφού στο φύλλο αγώνα έχει καταγραφεί ο τραυματισμός του Γιάννη Γιαννιώτα. Οι επιθέσεις των Βόσνιων χούλιγκαν στην κερκίδα των Ελλήνων φιλάθλων, αλλά και οι αποδοκιμασίες κατά τη διάρκεια ανάκρουσης του εθνικού μας ύμνου. Διεξήχθησαν σήμερα οι γραπτές εξετάσεις για 250 προσλήψεις στην αστυνομία και την πυροσβεστική υπηρεσία. 4 δοκίμια κλήθηκαν να απαντήσουν οι 1.770 υποψήφοι. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 1.005 δεν παρουσιάστηκαν στην πρώτη εξέταση στα μαθηματικά. Ο Α επισκέφθηκε εξεταστικό κέντρο στη Λευκοσία. Γέμισαν τα εξεταστικά κέντρα. 1.770 πολίτες επιθυμούν να ενταχθούν στο αστυνομικό σώμα. Παρακάθισαν σήμερα σε γραπτές εξετάσεις, διεκδικώντας μία θέση στην αστυνομία και στην πυροσβεστική υπηρεσία. Βρισκόμαστε στο Λύκειο Λατσών, σε ένα από τα 15 εξεταστικά κέντρα. Όπως είναι γνωστό, πρόκειται για 250 θέσεις, 210 θέσεις για την αστυνομία και 40 για την πυροσβεστική υπηρεσία. Οι υποψήφοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε 4 δοκίμια, μαθηματικά, ελληνικά, αγγλικά και γενικές γνώσεις. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι πολλοί εγκατέλειψαν την προσπάθεια στα μαθηματικά. Σχεδόν το 1/3 των υποψηφίων. Στο πρώτο μάθημα, 1.005 υποψήφοι δεν έχουν παρουσιαστεί. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αλλάζουν και τα δεδομένα από τη στιγμή που δεν έχουν παρουσιαστεί. Βατά ήταν τα θέματα στα οποία κλήθηκαν να απαντήσουν, ανέφεραν στην κάμερα του Α υποψήφοι. Όλα τα μαθήματα ήταν εύκολα. Εντάξει, να δυσκολευτούμε στις γενικές γνώσεις. Θεωρώ ότι όσοι διάβασαν έστω και λίγο θα περάσουν. Από εκεί και πέρα είναι οι θέσεις που θα ανοιχτούν, γιατί είμαστε πάρα πολλοί. Τα αγγλικά ήταν καλά, τα ελληνικά ήταν εύκολα. Παρόμοιε οι γενικές γνώσεις που είναι, γιατί εντάξει, θέλουμε ειδήσεις πολλά μισή νέη, ξέρεις. Για κάποιους χρειάστηκαν μήνες προετοιμασίας. Ξεκίνησα το Μάρτιο βασικά, επειδή δεν ξέραμε την ημερομηνία ακριβώς. 2-3 μήνες χρειαστήκαμε για να. Και όπως μας είπατε, τα δοκίμια ήταν αρκετά εύκολα για σας. Ναι, ήταν αρκετά εύκολα. Αισιόδοξος? Αρκετά. Όσοι επιτύχουν στις γραπτές εξετάσεις θα κληθούν και σε άλλες δοκιμασίες. Θα είναι ιατρικές εξετάσεις και βεβαίως για όσους επιτύχουν θα προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο
είναι ιατρικές εξετάσεις, μετά είναι αθλητικές δοκιμασίες, οι ψυχομετρικές εξετάσεις, τα τεστ. Πάντως, οι εξετάσεις διεξήχθησαν εν μέσω έντονων αντιδράσεων, καθώς οι απόφοιτοι ιδιωτικών σχολείων έχουν αποκλειστεί από την διαδικασία. Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Ιδιωτικών Σχολείων, Νίκος Τσαλής, είπε πως ενδέχεται να καταρρεύσει ακόμη και όλη η διαδικασία, αν κάποιοι από τους αιτητές που έχουν αποκλειστεί κινηθούν νομικά. Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν αποκλείεται κανένας υποψήφιος, ούτε και η απόφοιτη ιδιωτικός σχολός. Στις περιπτώσεις των ξενόγλωσσων σχολών εφαρμόζεται η σχετική εγκύκλειος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, τι αφορά άριστη, πολύ καλή ή καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας. Σημειώνεται πως η τελευταία φορά που διεξήχθησαν εξετάσεις για πρόσληψη στην αστυνομία ήταν το Σεπτέμβριο του 2011, ενώ για πρώτη φορά οι επιτυχώντες δεν θα κληθούν σε προφορική εξέταση. Πολλά μένουμε σε θέματα που αφορούν στην αστυνομία και πιο συγκεκριμένα στο αστυνομικό δελτίο. Ο Νεκτέριος Μαρκέτος είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο. Νεκτέρι, θα μας μεταφέρεις μερικές ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Να κάνουμε αρχή, σε παρακαλώ, από αυτό το ατύχημα σε πισίνα και που έχει φέρει έτσι μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για ένα κοριτσάκι και την οικογένειά του. Και την οικογένειά του στην ουσία που περνάει δύσκολες ώρες ο Θωμά, αφού το 18μηνο κοριτσάκι, το οποίο παραλίγο να πνιγεί, έπεσε στην πισίνα στην οικία του, στην περιοχή της παρεκκλησίας στη Λεμεσό, και δυστυχώς το κοριτσάκι παραμένει στον αναπνευστήρα σε κατάσταση καταστολής στο Μακάρο νοσοκομείο στη Λευκοσία. Μακάρι να πάρουν όλα καλά με την υγεία. Έτσι ακριβώς. Την ίδια ώρα η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να δουν κάτω από ποιες συνθήκες το κοριτσάκι βρέθηκε στην πισίνα. Από εκεί και πέρα τώρα πάμε σε μια άλλη είδηση που είχε να κάνει με Βρετανίδες τουρίστριες που βρέθηκαν, θα λέγαμε, κοντά στην περιοχή το λουτρό της Αφροδίτης στην Πάφο, αλλά έχασαν τον προσανατολισμό τους και χάθηκαν. Τότε θετέθηκαν σε συναγερμό τα μέλη των αστυνομικών σταθμών Πέγιας και Στρουμπιού και μετά από 5 ώρες κατάφεραν να τις εντοπίσουν σε απόκριμη περιοχή, κοντά στην περιοχή του Κάθηκα, του χωριού Κάθηκα. Έχασαν τον δρόμο δηλαδή και χάθηκαν, ξέρουμε όλοι ότι τις περιοχές εκεί έτσι, είναι δύσβατες. Ναι. Οι δύο Βρετανίδες ήταν καλά στην υγεία τους ευτυχώς και μεταφέρθηκαν στο ξενοδοχειακό κατάλημα το οποίο έμεναν. Να πάμε και λίγο πάλι πίσω στη Λεμεσό, όπου σήμερα γύρω στις 10.45 το πρωί, μέλη του ναυτικού σταθμού Λεμεσού, ενώ βρισκόταν σε παραλία με αστυνομική άκατο αστραπή νότια της Μαρίνας Λεμεσού, εντόπισαν ένα jet ski το οποίο είχε αναπογυριστεί και τρία πρόσωπα να βρίσκονται στη θάλασσα. Τα μέλη της λιμενικής και ναυτικής αστυνομίας περισυνέλεξαν δύο κοπέλες, οι οποίες κινδύνευαν, αφού λόγω της θαλασσοταραχής και των δυνατών ανέμων που είχε εκεί η περιοχή, απομακρύνθηκαν από το jet ski, ενώ ο άντρας κατάφερε να ανέβει στο jet ski. Τα τρία πρόσωπα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη Μαρίνα Λεμεσού. Μάλιστα. Τέλος, καλό, όλα καλά σε αυτή την υπόθεση και πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί με τη θάλασσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νεκτάριε. Τώρα, ανίποτος ο πόνος, κυρίες και κύριοι, στο Μενίδη, όπου γράφτηκε ο επίλογος της τραγωδίας με το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα. Ξεχυλίζει όμως και η οργή, με τους κατοίκους να καταγγέλνουν ότι ζουν καθημερινά σε κατάσταση πολέμου. Μετά το θάνατο του παιδιού, δεκάδες αστυνομικοί βρίσκονται στην περιοχή. Ο δράστης όμως παραμένει άφαντος. Εδώ είναι το γκέτο, εδώ και στα λιώσα. Η αστυνομία της... Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ο ίδιος ο διοικητής και λέει δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Θα παρατηθεί το όνει. Αλλεπάλληλες αστυνομικές επιχειρήσεις. Πάνω από 250 πάνοπλοι αστυνομικοί προσπαθούν να εντοπίσουν τον άνθρωπο που πάτησε τη σκανδάλη και έκοψε το νήμα της ζωής του 11χρονου Μάριου. Μέχρι στιγμής έγιναν 6 συλλήψεις και 31 προσαγωγές για άσκοπους πυροβολισμούς και για κατοχή όπλων και ναρκωτικών. Και αν όσους πιάνουν, μετά από μια εβδομάδα τα πάντα ξεχνιούνται. Δεν υπάρχει αστυνομική ασφάλεια. Αστυνομικοί και ασφάλεια εξετάζουν τώρα την πληροφορία πως η σφαίρα που σφινώθηκε στο κεφάλι του μικρού παιδιού προήλθε από πυροβολισμούς γλεντιού. Ένα γλέντι που στήθηκε όταν αφέθηκαν ελεύθερες δύο γυναίκες που εμπλέκονταν σε κύκλωμα ναρκωτικών. Υπήρχε γλέντι. Ναι, όπως γίνεται κάθε μέρα, συνέχεια. Και δεν ασχολείται κανένας με αυτό το θέμα. Ακούσατε και πυροβολισμούς. Πυροβολισμούς, ναι. Για εκείνη τη μέρα. Ήταν 8.30 ώρα, 9 το βράδυ. Ακούω πυροβολισμούς, 25 πυροβολισμούς. Όπως αποκαλύπτουν στον Αλφα κάτοικοι, πριν πέσει νεκρός ο 11χρονος Μάριος στην αυλή του σχολείου, εκείνοι ούρλιαζαν. Κατήγγελαν, έδειχναν τις τρύπες από τις αδέσποτες σφαίρες στην αστυνομία. Αλλά εκείνη κόφευε. Το αίμα του Μάριου που τόσο άδικα πότισε την αυλή ενός δημοτικού σχολείου όθησε τώρα τον κόσμο να λύσει τη σιωπή του. Κάτοικοι καταγγέλουν ακόμη και δοσοληψίες αστυνομικών με εμπόρους ναρκωτικών για την προστασία του άβατου. Είναι αστυνομικός που έρχεται, παίρνει σωλιό τα λεφτά,
και δεν τους κάνουν τίποτα. Άμα θα με καλέσουν στην εισαγγελία, θα πάω να καταθέσω και το όνομα του αστυνομικού όπου τα παίρνει. Πάει να τα πάρει, δυόμιση ώρα τη νύχτα, για να τα παντελονιάσει. Σαν να σου λέει, έχω άλλο θα το λες. Ηρωίνη το χασίσιο, πολύ το χρήμα. Πολλοί και κάτοικοι της περιοχής σοκαρισμένοι βρέθηκαν από τη σχολική γιορτή στην κηδεία του Μάριου. Γιατί δεν μπορούν να φέρουν να κόψουν ένα κοντήλι, να βάλουν γυλαίκα στα παιδιά και αλεξίσφαιρα γυλαίκα και καπελάκια, όταν τα βγάζουμε το πρωί να τα πάμε στον παιδικό σταθμό, όπου να τα πάμε να τους τα φοράμε, γιατί έτσι μπορούμε να σωθούν. Μία εικόνα χίλιες λέξεις. Ακριβώς έξω από το σχολείο του Μάριου, ένα παιδικό παγούρι νερού πλάει σε μία σύριγγα ηρωίνης. Πάμε στη Βρετανία, καθώς νέα στοιχεία αποκαλύπτουν οι αρχές για το διπλό τρομοκρατικό χτύπημα. Οι τρομοκράτες φαίνεται ότι ήθελαν να προκαλέσουν μακελιό με ακόμη περισσότερα θύματα στα πρότυπα της επίθεσης στην οίκια. Ήθελαν να προκαλέσουν μακελιό σαν αυτό της νίκαιας με δεκάδες νεκρούς. Προσπάθησαν να νοικιάσουν φορτηγό 7,5 τόνων, αλλά δεν τα κατάφεραν, γιατί δεν διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα. Μέσα στο φορτηγάκι, το οποίο έριξαν στη γέφυρα του Λονδίνου, βρέθηκαν 13 βόμβες Μολότοφ και εκρηκτικές ύλες, πιθανότατα για μια δεύτερη επίθεση. Με αυτό το ροζ κεραμικό μαχαίρι, οι τρομοκράτες έσφαξαν τα θύματά τους μέσα στην ΠΑΒ. I'm pretty confident we've got it contained, that we have the main three attackers. But of course, across London in the past week or so, we've seen 18 people arrested across various parts of London. Εγκέφαλος της επίθεσης ήταν ο Μουράτ Μπούτ. Οι αρχές αδυνατούν να βρουν κάποια σύνδεση ανάμεσα στους τρεις τρομοκράτες που κατάγονται από το Μαρόκο, την Ιταλία και το Πακιστάν. Φαίνεται να είχαν καλύψει καλά τα ίχνη τους. Police say the tempo of their counter-terror work is now extraordinary and unprecedented. More officers on the street. Σε αυτό το δρόμο του Ρουντέιν, σε ένα διαμέρισμα, οι τρομοκράτες σχεδίαζαν την επίθεση. Οι άνδρες αντιτρομοκρατικής βρήκαν ένα κοράνι που ήταν ανοιγμένο στη σελίδα που αναφέρεται στο μαρτυρικό θάνατο. Μετά τη σφαγή, ο φρύνος. Εκατοντάδες άνθρωποι απότισαν φόρο τιμή στα θύματα της διπλής τρομοκρατικής επίθεσης στο Ιράν. Οι αρχές προχώρησαν σε νέες συλλήψεις τρομοκρατών, αποτρέποντας νέα, όπως υποστηρίζουν, χτυπήματα. Πινακίδα οχήματος με αριθμούς συλλέξεις της αρεσκίας του μπορεί να αποκτήσει πλέον κάθε πολίτης, αρκεί να καταβάλει το ανάλογο τίμημα στο τμήμα οδικών μεταφορών. Εσείς θα πληρώνατε για μια προσωπική πινακίδα αυτοκινήτου? Οι περισσότεροι μάλλον όχι. Ωστόσο, για κάποιους είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ αυτοκινήτου. Είναι κομμάτι του ίδιου του εαυτού τους. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση από ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που θέλουν να αγοράσουν προσωπικές πινακίδες. Γι' αυτόν και το Τμήμα Οδικών Μεταφορών επήρε την πρωτοβουλία να τροποποιήσει τους κανονισμούς. Ο ενδιαφερόμενος πολίτης θα μπορεί να αποκτήσει την πινακίδα που επιθυμεί μέσω δημοπρασίας, καθώς οι ενδιαφερόμενοι δυνατό να είναι πολλοί. Η πινακίδα θα ανήκει στον πολίτη και όχι στο όχημα. Εάν κάποιος θέλει να γράψει πάνω το όνομα του χωριού του, παραδείγματος χάρη, Φλάσου, λέω ένα παράδειγμα, μπορεί να ζητήσει από τον έφορο μηχανοκινήτων οχημάτων να τεθεί σε πληστηριασμό το όνομα αυτών. Οι προσωπικές πινακίδες θα αποτελούνται από συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών. Οι αριθμοί από το 0 μέχρι το 9 και από γράμματα του λατινικού αλφαβήτου. Δεν μπορούν οι αριθμοί να παρεμβάλλονται μεταξύ γραμμάτων και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σύμβολα. Ο κάτοχος ενός οχήματος που αποκτά αυτές τις προσωπικές πινακίδες θα μπορεί να τις μεταφέρει στο επόμενο του όχημα ή να τις πωλήσει σε τρίτο πρόσωπο, πάντα μετά από έγκριση. Έξυπνη ιδέα μάρκετινγκ εκ μέρους του Υπουργείου Μεταφορών, αφού αναμένεται
να προσελκύσει πολλούς. Η μία πινακίδα είναι η προσωπική και η άλλη πινακίδα, η οποία αφαιρείται από το αυτοκίνητο, είναι η πινακίδα η οποία αντιστοιχεί στον αριθμό που του παραχωρήθηκε από τον εύφορο μηχανοκινήτων οχημάτων. Το σύστημα των προσωπικών πινακίδων στα αυτοκίνητα έχει αποδειχθεί σε πολλές χώρες ως κότα με χρυσά αυγά. Σε διάφορες χώρες οι πινακίδες είναι πιο ακριβές, ακόμη και από το ίδιο το αυτοκίνητο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες κυκλοφορούν περίπου 10 εκατομμύρια αυτοκίνητα με προσωπικές πινακίδες. Στην Ευρώπη τα πρώτα κατέχουν ιδιοκτήτες πολυτελών οχημάτων στη Βρετανία. Οι πιο ακριβές πινακίδες στην Αγγλία είναι αυτές που γράφουν F1 και αγοράστηκαν για το αστρονομικό ποσό των 691.000 ευρώ. Βάλτε λοιπόν τη φαντασία σας να δουλέψει και αποκτήστε, εάν το επιθυμείτε, τη δική σας προσωπική πινακίδα για να κλέψετε φυσικά τις εντυπώσεις. Πάμε τώρα να δούμε, κυρίες και κύριοι, άλλες ειδήσεις από την τοπική επικαιρότητα. Εκστρατεία με τίτλο «Το περιβάλλον μας αφορά» πραγματοποίησε σήμερα το πρωί το ΑΚΕΛ με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου. Η εκστρατεία πραγματοποιήθηκε σε όλες τις επαρχίες με στόχο να ενημερώσει και να προβληματίσει τον κόσμο για θέματα περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή. Ο Άντρος Κυπριανού συμμετείχε στην εκστρατεία της Λευκωσίας που έγινε στην πλατεία Φανερωμένης. Στην εκδήλωση παρέστησαν και οι ευρωβουλευτές του κόμματος Νεοκλής Σιλικιώτης και Τάκης Χατζηγεωργίου. Επίσκεψη στη Λεωφόρο Τσερίου πραγματοποίησε ο Γιώργος Λιλίκας. Στις δηλώσεις του ανέφερε ότι είναι αδιανόητο κατά τον 21ο αιώνα όταν οι αρχές του Δήμου που έχουν εκλεγεί από τους ίδιους τους δημότες να έχουν αποφασίσει για επανασχεδιασμό, με τρόπο που να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι αλλά να διατηρείται και η εμπορικότητα του δρόμου, έτσι ώστε να μπορέσει να αναπτύσσεται η περιοχή, να παραγκονίζονται και να επιμένουν οι αρχές του κράτους στο δικό τους αρχικό σχεδιασμό. Μεταξύ άλλων, κάλεσε τους υπουργούς να παρέμβουν έτσι ώστε να γίνει σεβαστή άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου, η άποψη των κατοίκων και των καταστηματαρχών της περιοχής. Περιοδία στο πλαίσιο της εκστρατείας προσοχή στα φυτοφάρμακα, όχι στα γενετικά τροποποιημένα φρούτα και λαχανικά, πραγματοποίησε ο πρόεδρος του κινήματος οικολόγων Γιώργος Περδίκης στη Λαϊκή Αγορά. Στόχος της εκστρατείας είναι η ενημέρωση των καταναλωτών για τους κινδύνους που απειλούν την υγεία από την χρήση γενετικά τροποποιημένων φρούτων και λαχανικών, αλλά και από την υπερβολική χρήση των φυτοφαρμάκων. Απόλαυση αξιόπιστη τηλεφωνία και ίντερνετ από τη ΣΥΤΑ. Τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση για όλο τον Ιούνιο. ΣΥΤΑ. Νιώσε κοντά. Φτάσε μακριά. Ώρα για την εθνική μας ενημέρωση. Μαζί μας ο Μάρκος Κορέλης. Μάρκο, καλησπέρα και ο λόγος είναι σε σένα. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Η κατώτερη των προσδοκιών ήταν η εμφάνιση της Εθνικής Κύπρου. Οι διεθνείς μας επαναπαύτηκαν ύστερα από το γρήγορο γκολ, υποτίμησαν το Γιβραλτάρ, το οποίο όχι μόνο ισοφάρισε, αλλά έφτιαξε ξεκάθαρες ευκαιρίες για να προηγηθεί. Τελικά ήρθε η νίκη με τέρμα στο φινάλε και η Εθνική μας κρατά μόνο τους 3 βαθμούς από το χθεσινό παιχνίδι. Τραγική εμφάνιση, ευτυχώς όμως δεν στήχησε βαθμολογικά. Η Εθνική Κύπρου σε καμία περίπτωση δεν ήταν ανώτερη του Γιβραλτάρ, το οποίο δικαιούται να αισθάνεται αδικημένο που δεν κατάφερε να πάρει τον πρώτο βαθμό στην ιστορία του. Περνάει στην περιοχή και παγιά προς τα πίσω για αυτόν γκολ. Το γρήγορο τέρμα με αυτόν γκολ μόλις το 10ο λεπτό έφερε τον εφησυχασμό στους διεθνείς μας, με τους γηπεδούχους να αποκτούν αυτοπεποίθηση, καθώς όποτε έπαιρναν την μπάλα έφταναν με αξιώσεις στην περιοχή μας. Στο 30 έγινε το αναμενόμενο με το Γιβραλτάρ να εσωφαρίζει και έκτοτε η Κύπρος ήταν ακίνδυνη. Στα τελευταία 15 λεπτά οι διεθνείς μας ξύπνησαν δημιουργώντας ευκαιρίες και στο 87 ο Πιέρος Σωτηρίου αξιοποίησε τη σέντρα του Δημητρίου, γράφοντας το τελικό 2-1. Η σέντρα στην περιοχή και φαγιά που γίνεται γκολ. Από την κακή εμφάνιση, ελάχιστοι παίκτες μας διασώθηκαν, με τον αρχηγό Χαραλαμπίδη να ξεχωρίζει. Ήρθε ευτυχώς τον γκολ για μας. Ήταν μια σημαντική νίκη σε ένα αντίπαλο που έδειξε ότι δεν ήταν κατώτερο στον αγωνιστικό χώρο, ήταν μόνο στα χαρτιά. Και είναι μια εμφάνιση η οποία πρέπει να μας προβληματίσει. Όταν στα τελευταία λεπτά ο Λάιφης πέρασε στη μεσαία γραμμή, ανέβασε και αυτό την απόδοσή του. Πρέπει να αλλάξουμε αυτή την νοοτροπία. Πρέπει να. Είμαστε πιο επαγγελματίες. Ξέρω ότι αυτός ο καιρός είναι δύσκολος για μας, είναι καιρός διακοπών, αλλά πρέπει να φανούμε επαγγελματίες και να κάνουμε τη δουλειά μας όπως πρέπει. Όπως δήλωσαν όλοι, μοναδικό πράγμα που πρέπει να κρατήσει η Εθνική από το παιχνίδι είναι οι 3 βαθμοί. Μετά το γρήγορο τέρμα, ίσως και η υποτίμηση,
μας έφεραν αυτήν την μέτρια ή άσχημη απόδοση, ακόμα μπορώ να πω. Το ευχάριστο ότι προσπαθήσαμε, κυνηγήσαμε το τέρμα μέχρι τα τελευταία λεπτά. Ο επόμενος αγώνας για την Κύπρο είναι στις 6 Σεπτεμβρίου στο ΓΑΣ ΙΠΗ απέναντι στη Βοσνία. Αυτό ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Ηλία Χαραλάμπους με τον ακραίο αμυντικό να κρεμάει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και να αναλαμβάνει καθήκοντα δεύτερου βοηθού προπονητή στο τεχνικό επιτελείο της ΑΕΚ. Όρθια έμεινε στη Ζένιτσα η Εθνική Ελλάδα, αποσπώντας ισοπαλία 0-0 από τη Βοσνία. Αποτέλεσμα που διατηρεί τη γαλανόλευκη αίτητη σε 6 παιχνίδια και στη δεύτερη θέση του 8ου ομίλου των προκριματικών του Μουντιάλ 2018. Μάνταλος τον επιτηρεί. Ο Τζέκο με τον Παπασταθόπουλο. Λουλίτς. Η Μπίσεβιτς έξω από την περιοχή. Πάσα καλή, επικίνδυνη φάση. Ο Καρνέζης όμως με τα πόδια. Και όλοι αυτοί περιμένουν ίσως ακόμη και σήμερα να τους δοθεί η ευκαιρία να φορέσουν και να αγωνιστούν με το εθνόσημο. Κόντρο στη σέντρα. Η μπάλα θα κοντράρει το σούτο. Καρνέζης θα πέσει και θα μπλοκάρει την μπάλα. Ο Μπακασέτας είναι αυτός που παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Εκτελεί. Η μπάλα θα κοντράρει. Για να δούμε το Ζέκα το σούτ. Η μπάλα θα περάσει έξω. Μήτρογλου που κερδίζει. Είναι και ο Φορτούνης. Για να δούμε τώρα την αντεπίθεση της Εθνικής Ελλάδος. Πολύ καλή αντεπίθεση. Ο Δόνης στην περιοχή. Η πάσα για τον Μάνταλο. Το πλασέ έξω. Μοναδική ευκαιρία για την Ελλάδα να πετύχει τον γκολ. Χάνει μεγάλη ευκαιρία ο Μάνταλος. Κρίμα. Τζέκο τώρα. Και κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι ο Ζέκα. Τζέκο έξω από την περιοχή. Το σουτ. Η μπάλα θα περάσει. Out. Που εκτελείται, απομακρύνει ο Παπασταθόπουλος, ο Τζιόλης ήτανε, Βιτσκά, παίζει το 1-2 με τον Πιάνιτς, Βιτσκά η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, μεγάλη επέμβαση από Καρνέζη, φάση που συνεχίζεται, στο έδαφος ο Τζέκο, η μπάλα είναι όμως out, ο Καρνέζης που έκανε μεγάλη επέμβαση. Επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί το Βέλγιο επικρατώντας με 2-0 εκτός έδρας της Εστονίας. Φωτιά έβαλε στον πρώτο όμιλο η Σουηδία, καθώς με τη νίκη της απέναντι στη Γαλλία ισοβαθμεί στην κορυφή της βαθμολογίας με τους τρικολόρ, αφήνοντας στην τρίτη θέση την Ολλανδία με 3 βαθμούς λιγότερους. Με νίκες συνέχισαν Πορτογαλία και Ελβετία. Στο συν 4 από τη δεύτερη Ελλάδα βρίσκεται πλέον το Βέλγιο. Οι κόκκινοι διάβολοι, χωρίς να πιεστούν ιδιαίτερα, έφυγαν με το διπλό από την έδρα της Εστονίας, επικρατώντας με 2-0. Στο 31 ο Μέρτενς αξιοποίησε λαθασμένο διώξιμο από τον τερματοφύλακα, ανοίγοντας το σκορ. Τα πράγματα απλοποιήθηκαν για τους Βέλγους, όταν στο 44 ο Ντιμητρίγεφ αποβλήθηκε. Οι φιλοξενούμενοι έλεγχαν το παιχνίδι, δημιουργούσαν ευκαιρίες και στο 86 ο Τσαντλή σκόραρε για το τελικό 2-0. Σουηδία φόρτσα για Μουντιάλ. Η ομάδα του Μάρκους Μπέρκ ξέρανε τη Γαλλία με γκολάρα του το Ιβόνιν στις καθυστερήσεις έπειτα από τραγικό λάθος του τερματοφύλακα Γιορίς. Το τελικό 2-1 ανέβασε τους Σουηδούς στην κορυφή του πρωτομήλου ισοβαθμώντας με τους τρικολόρ στους 13 βαθμούς. Η Γαλλία άρχισε καλύτερα το μάτς και στο 37 προηγήθηκε με τρομερό τέρμα του Ολιβιέ Ζιρού. 6 λεπτά αργότερα όμως οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με δυνατό σουτ του Ντουρμάς. Το δεύτερο ημίχρονο έχει εξαιρετικό ρυθμό και αρκετές φάσεις με τους Σουηδούς να πανηγυρίζουν στο τέλος μια σπουδαία νίκη απέναντι στους φιναλίστ του Euro. Η επικράτηση των Σουηδών φέρνει σε περιπέτειες κυρίως τους Ολλανδούς, οι οποίοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός Μουντιάλ. Πλέον οι Ουράνιοι βρίσκονται 3 βαθμούς πίσω από Σουηδία και Γαλλία και έχουν μπροστά τους 4 μάτς για να ανατρέψουν τα σε βάρος τους δεδομένα. Πάντως η ομάδα του Dick Advocat καθάρισε με συνοπτικές διαδικασίες στο Λουξεμβούργο στη νίκη με 5-0. Ρόμπεν και Σνάιντερ σκόραν στο πρώτο ημίχρονο με τους Βαϊνάλτουμ, Προμές και Γιάνσεν να βρίσκουν δίχτυα στην επανάληψη. Σαν πρωταθλήτρια Ευρώπης έπαιξε η Πορτογαλία απέναντι στη Λετωνία. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πυροβόλησε 2 φορές, μία σε κάθε ημίχρονο, βάζοντας έτσι τις βάσεις ώστε οι Ήβυρες να φύγουν με το διπλό. Μάλιστα ο CR7 με αυτά τα δύο τέρματα ανέβηκε στην τέταρτη θέση στη λίστα των scorers σε διεθνείς αγώνες, καθώς βρίσκεται πίσω μόνο από τους Πούσκας, Κόσιτς και Κλόζε. Η Πορτογαλία δεν αντιμετώπισε προβλήματα απέναντι στη Λετωνία και ο Αντριάν Σίλβα στο 67 διαμόρφωσε τον τελικό 3-0. Πάντως η κορυφή του δεύτερου ομίλου ανήκει στην Ελβετία, η οποία διατηρεί το απόλυτο των βαθμών σε 6 αγώνες. Η ομάδα του Πέτκοβιτς πέρασε με σχετική ευκολία το εμπόδιο των νησιών Φερόε. Ο Γκράνιτς Χάκα άνοιξε το σκορ στο 36, με τον Σακυρί να σκοράρει στο 59, χαρίζοντας την έκτη νίκη σε ισάριθμους αγώνες για την Ελβετία.
Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και πριν πάμε να δούμε ένα θέμα από τον χώρο της Σομπής, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Τα παιδιά μεγαλώνουν τόσο γρήγορα. Βοηθήστε τα να γίνουν οικονομικά υπεύθυνα με το εφηβικό πακέτο προνομίων Youth Club. Ελληνική Τράπεζα. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η ελάχιστη θερμοκρασία στη Λευκωσία θα είναι 18 βαθμοί Κελσίου και η μέγιστη 33. Στην Κέρινια η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αμοχωστό και στη Λάρνακα η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 20 βαθμοί και η μέγιστη 31. Στα ίδια επίπεδα θα κυμανθεί η θερμοκρασία στη Λεμεσό και στην Πάφο. Στα ψηλότερα ορεινά η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 18 βαθμοί Κελσίου και η μέγιστη 28. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νοτιοανατολική ως νοτιοδυτική ασθενής τριών μποφόρ για να καταστούν μέχρι το απόγευμα νοτιοδυτική ως βορειοδυτική μέτρη 4 μποφόρ και παροδικά στα προσύνεμα παράλια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Οι μέγιστες θερμοκρασίες αύριο στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θα είναι Αθήνα 26, Βρυξέλλες 29, Παρίσι 31, Ρώμη 33, Λονδίνο 21 και Μόσχα 21 βαθμοί Κελσίου. Για το αυτοκίνητο των ονείρων σου. Αλφα Αυτοκίνητο. Με ανταγωνιστικό επιτόκιο, απλές διαδικασίες και πολλά προνόμια. Αλφα Αυτοκίνητο. Το κλειδί για το νέο σου αυτοκίνητο. Από την Αλφα Bank. Το επίπεδο ρήπανσης της ατμόσφαιρας σήμερα στη Λευκωσία και Λάρνακα ήταν μέτριο. Στο παραλίμνη Λεμεσό και Πάφο ήταν χαμηλό. Η ωραία τιμή σκόνη σήμερα ήταν Λευκωσία 56, Λάρνακα 68, Λεμεσός 49 και Πάφος 39. Η ωραία τιμή διοξιδίου του αζότου ήταν Λευκωσία 11, Λάρνακα 6, Παραλιμνή 12, Λεμεσός 15 και Πάφος 4. Αποκαλυπτική για το μυστικό της ομορφιάς της ήταν η σύζυγος του Ντάνιελ Κρέικ, Ρέιτσελ Βάις. Η Τζένιφερ Λόπες τώρα κλέβει τις εντυπώσεις στο Instagram χωρίς μακιγιάς. Η Τζένιφερ Λόπες τολμά χωρίς μακιγιάς ανεβάζει βίντεο στο Instagram. So this is what it's like before the show. I sit here. No hair, no makeup, no nothing. Trying to get mentally prepared to give you all I have. Η 47χρονη Λατίνα τραγουδίστρια δείχνει το μακιγιάρι στο πρόσωπό της και κλέβει τις εντυπώσεις. Δεν μένει όμως εκεί. Ανεβάζει φωτογραφία μαζί με τα παιδιά και τον σύντροφό της Άλεξ Ροντρίγκες στην πισίνα. Και σε αυτή εμφανίζεται μακιγιάριστη με τα μαλλιά της πιασμένα. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Ρέιτσελ Βάις τσαλακώνεται σε τηλεοπτική εκπομπή. 47χρονη στάρ του Hollywood αποδομεί τα πρότυπα ομορφιάς και ξεκαθαρίζει ότι η απαστράπτουσα εμφάνισή της είναι αποτέλεσμα προετοιμασίας ωρών. You are effortlessly beautiful. I mean, you just look as if you wake up in the morning and you just look like that. I've been through an hour's hair and makeup. I don't wake up looking like this. I guarantee it. Η Rachel είναι παντρεμένη με τον James Bond Daniel Craig από το 2011. Σε αυτό το σημείο το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε που επιλέξατε τον Αλφα για την ενημέρωσή σας. Για συνεχή ενημέρωση επισκεφτείτε το alphanews.live. Αμέσως μετά στην υγεία μας ρε παιδιά. Κυρίες και κύριοι, ένα καλό βράδυ να έχετε.